Λοιπόν, ο κύριος Μάρκος Μπεκρής, λοιπόν, πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων Διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων στις Προβλήτες του Πειραιά, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλημέρα σας, κύριε Μπεκρή. Καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Λοιπόν, θα μας πείτε. Εσείς θα μας πείτε. Καταρχάς, για αυτό το θανατηφόρο εργατικό ατύχημα, θα ήθελα να μας πείτε για τις συνθήκες του ατυχήματος, κύριε Μπεκρή, καταρχάς. Δυστύχημα. Του θανατηφόρου εργατικού ατυχήματος, είπα γι' αυτό. Θα ήθελα, κύριε Μπεκρή, να μας εξηγήσετε τις συνθήκες που χάθηκε η ζωή του Δημήτρη Δαγκλή. Καταρχήν, συμφωνώ με τη διόρθωση την οποία έγινε σχετικά με το γεγονός ότι δεν αποτελεί ένα ατύχημα, δεν ήταν η κακιά η ώρα η οποία φτάσαμε σε αυτό το τραγικό συμβάν, αλλά αποτελεί ένα εργατικό δυστύχημα. Και για μας, πόσο μάλλον, σαν εργαζόμενους που ξέρουμε το χώρο δουλειάς μας, δεν είναι κάτι το οποίο έτυχε, όπως είπα και πριν, αλλά πρόκειται για, κατά τη γνώμη μας, και αυτό έχουμε καταθέσει, ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί το λέμε αυτό? Γιατί έχουν υπάρξει 7 χρόνια τώρα, από την πρώτη μέρα έδρυσης του σωματείου μας, μαζί με τον αγώνα που έχουμε αναπτύξει οι εργαζόμενοι εδώ στο λιμάνι, έχουμε θέσει όλους αυτούς τους προβληματισμούς και τις ανησυχίες μας για να μπορέσουν να πάρθουν μέτρα υγείας και ασφάλειας, κατά κύριο λόγο. Γιατί το ζήτημα για κάθε εργαζόμενο είναι να φεύγει το πρωί από το σπίτι του ή το μεσημέρι και να γυρνάει σπίτι του. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, επειδή όλα αυτά τα χρόνια τα μέτρα, τα οποία οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει στις εταιρείες με ευθύνη πρώτα και κύρια του κύριου ιδιοκτήτη, του κύριου εργοδότη που είναι η Κόσκο, άσχετο με το αν έχει 5, 10, 15 εργολάβους, ο κύριος εργοδότης είναι η Κόσκο, αυτός έχει την ευθύνη για το χώρο του λιμανιού, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης του. Λοιπόν, δεν έχουν εισακουστεί οι προτάσεις μας και τα μέτρα μας και οι ανησυχίες μας, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το εργατικό δυστύχημα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν τηρήθηκαν τα μέτρα ασφάλειας, κύριε Μπεκρή? Αυτό πρώτα απ' όλα θα τα αποδείξουν και τα τεχνικά πορίσματα, τα οποία θα βγουν από τους αρμόδιους φορείς, το λιμενικό, το ΚΕΠΕΚ, και από όσο ξέρουμε που είμαστε επικοινωνία από την πρώτη στιγμή με την οικογένεια του Δημήτρη, έχουν γίνει έρευνες. Κύριε Μπεκρή, είναι ακριβής η εικόνα που έχω και που περιέγραψα νωρίτερα, ότι υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι δουλεύουν κόντρα βάρδιες, δηλαδή διπλά 8 ώρα μέσα στο ίδιο 24ωρο και πάει λέγοντας? Κοιτάξτε να δείτε. Προφανώς και υπάρχει, και μάλιστα μπορούμε εδώ πέρα να πούμε ότι ήταν και προκλητική και η τοποθέτηση, γιατί πραγματοποιήθηκαν μια σειρά από συναντήσεις με την εργοδοσία, και μάλιστα αυτή η τοποθέτηση που θα σας πω τώρα από την πλευρά της εργοδοσίας έγινε μπροστά στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Πλακιωτάκη, ότι εντάξει, οι κόντρα βάρδιες δεν είναι και τόσο δα πολλές, είναι 1.000 βάρδιες το χρόνο περίπου που γίνονται σύμφωνα με τα στοιχεία της εταιρείας. Και αυτό γίνεται από επιλογή των εργαζομένων για να μπορούν να παίρνουν τα αεροπλάνα και τα καράβια τους και να πηγαίνουν διακοπές πιο νωρίς. Αυτό υπόθηκε και προκαλούμε και την εργοδοσία και τον κύριο Υπουργό, ο οποίος ήταν μπροστά, γιατί τα άκουσε με τα δύο ταυτιά, τον κύριο Πλακιωτάκη. Είναι όντως δική σας επιλογή να δουλεύετε 16 ώρες μέσα σε ένα 24ωρο? Αυτό από πού προκύπτει? Σας ρωτώ επειδή σας το είπε ο Υπουργός. Εγώ σας ρωτώ για να απαντήσετε. Δεν είναι τοποθέτηση αυτό που είπα, είναι τοποθέτηση εργοδοσίας, δεν είναι τοποθέτηση του κύριου Πλακιωτάκη. Α, μάλιστα. Ωραία, αλλά ωραία. Της εργοδοσίας. Λοιπόν, προφανώς και δεν είναι επιλογή. Γιατί ο εργαζόμενος, αν φεύγει από μια νυχτερινή βάρδια, λέω ένα παράδειγμα, 7 ώρα το πρωί, και πρέπει 2 η ώρα να είναι ξανά πίσω για να πιάσει, και αν δουλέψει άλλο 8 ώρα, 3-11. Δεν έχει προλάβει να ξεκουραστεί, δεν έχει προλάβει να δει την οικογένειά του, δεν έχει προλάβει να κύριε Μπεκρή, εγώ το αντιλαμβάνομαι, επειδή έχω και συγγενικό μου πρόσωπο που δουλεύει, όχι βεβαίως στον Πειραιά, αλλά σε άλλη περιοχή της χώρας, κάτω από παρόμοιες συνθήκες. Αντιλαμβάνομαι πλήρως τι λέτε, γι' αυτό και το ρωτώ. Εντάξει. Και με αυτό είναι καλό να μην υποτιμάει κανένας και την άποψη και την κρίση του κόσμου. Ξέρουμε τι μας γίνεται. Κύριε Μπεκρή, λοιπόν, τι πρέπει να γίνει τώρα προκειμένου να προστατευτεί η ασφάλεια των εργαζομένων και να μην έχουμε τέτοια τραγικά περιστατικά όπως ο θάνατος του Δημήτρη? Εμείς από την πρώτη στιγμή, ξαναλέω, έχουμε καταθέσει και με αφορμή, δυστυχώς, τα επαναφέραμε και τα αναδείξαμε τα ζητήματα αυτά, μια σειρά από αιτήματα. Ποια είναι αυτά? Πρώτα απ' όλα, ένας παράγοντας ο οποίος αυξάνει τις πιθανότητες των εργατικών ατυχημάτων και άρα και των εργατικών δυστυχημάτων, λοιπόν, είναι η εντατικοποίηση της δουλειάς. Δηλαδή να μπορεί ο άνθρωπος, ο εργάτης, να μπορεί να έχει καθαρό μυαλό κατά την ώρα της εργασίας του και να μην έχει
θολώσει από τη μετατικοποίηση την οποία υπάρχει. Με αυτή τη σκέψη λοιπόν προτρέπουμε να αυξηθεί η οργανική σύνθεση, ο αριθμός δηλαδή των ατόμων που αποτελούν καταρχάς την εργατική πόστα, την εργατική ομάδα των λιμενεργατών. Έχοντας παραδείγματα, Φερρυπίν, των συναδέλφων μας στον ΟΛΠ που κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά με εμάς, οι οποίοι τα προηγούμενα χρόνια ήταν εξαμελείς και πλέον τα τελευταία χρόνια με τη σύμβαση την οποία τέλος πάντων υπογράψανε, είναι αποτελείται από 5 άτομα. Σε εσάς πόσο είναι? 4. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι για την ίδια δουλειά, στο ίδιο λιμάνι, απλώς σε διαφορετικά σημεία του λιμανιού, εκεί που είναι υπό την ευθύνη του οργανισμού Λιμένος Πειραιός, τα δικαιώματα των εργαζομένων προστατεύονται με καλύτερο, εν πάση περιπτώσει, τρόπο και υπάρχουν κανόνες ασφαλείας, ενώ δίπλα δεν υπάρχουν επαρκείς κανόνες. Προφανώς. Πρώτα απ' όλα, δίπλα υπάρχει η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, που είναι βασικό μας αίτημα, η Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας. Ενώ σε εμάς, λόγω πολλών παραγόντων που υπάρχουν και νομικών κενών, και ζητήσαμε να λυθούν αυτά τα νομικά κενά, να λυθούν, λοιπόν, γιατί όταν κάνεις μια ενέργεια, φέρει μια ιδιωτικοποίηση, πρέπει η εκάστοτε κυβέρνηση, η οποία είναι, να λύνει και τα νομικά κενά τα οποία υπάρχουν για να διασφαλίσουν. Από την πλευρά της κυβέρνησης, κύριε Μπεκρή, υπήρξε κάποια απάντηση? Ακούσαμε τι σας είπε εργοδοσία. Από το Υπουργείο ακούσατε κάτι? Στη συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε Παρασκευή το βράδυ αργά στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, που είχαμε μια συνάντηση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 9:30 ώρα το βράδυ, υπήρχε μια πρόταση από την κυρία Στρατινάκη, που ήταν παρόν ως Γενική Γραμματέας, για μια διεπιστημονική Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, η οποία θα έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα. Αυτό, καταλαβαίνετε, δεν θα λύσει το πρόβλημα άμεσα. Άρα ένα το κρατούμενο. Εχθές είχαμε μια πρόταση, μια διαμεσολάβηση, την οποία έκανε ο κύριος Πλακιωτάκης, για να δημιουργηθεί μια νέα Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας, την οποία θεωρούμε ότι είναι σωστή κατεύθυνση, τη μελετάμε, να δούμε ακριβώς τι περιλαμβάνει. Και έχουμε δεσμευτεί ότι θα. Όταν λέει ο Υπουργός Ενία, εννοεί και για τον ΟΛΠ και για τον Προβλήτα που είναι υπό την ευθύνη της Κόσκο. Ναι, θα είναι για την Κόσκο, ναι. Δηλαδή θα είναι μπροστά με ευθύνη της ίδιας του κύριου εργοδότη. Τώρα, εσείς είστε στην πέμπτη μέρα της απεργίας, αν δεν κάνω λάθος. Στην έβδομη. Στην έβδομη μέρα της απεργίας. Είμαστε στην έβδομη, δίνουμε ένα πολύ σκληρό αγώνα. Είναι συγκλονιστική αλληλεγγύη την οποία έχουμε δεχτεί από εργαζόμενους, συναδέλφους από όλη την Αθήνα, από όλη την Αττική, από όλη την Ευρώπη, από την Τουρκία, από την Αμερική, από κάθε γωνιά σχεδόν του πλανήτη, που αντιλαμβάνονται το δίκαιο αγώνα μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ συγκλονιστικό. Δεν είναι μόνο αυτά τα αιτήματα. Θα ήθελα να πω και δύο πράγματα. Πείτε μας εντάχει, κύριε Μπεκρή. Πολύ γρήγορα, ναι. Πολύ γρήγορα. Γιατί καταλαβαίνω τον χρόνο σας. Υπάρχουν και τα αιτήματα που έχουν να κάνουν με ότι πρέπει να υπογραφεί συλλογική σύμβαση εργασίας, η οποία θα κατοχυρώνει συγκροτημένα δικαιώματα των εργαζομένων. Και άλλο σημαντικό σημείο το οποίο έχουμε θέσει και πρέπει να λυθεί, είναι όλος ο κόσμος εδώ πέρα να δουλεύει με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης. Να μην αναγκάζεται ο εργαζόμενος λόγω των ελαστικών μορφών εργασίας και των εκπεριτροπής εργασίας να κάνει δεύτερη και τρίτη δουλειά για να μπορεί να βιοπορίζεται. Γιατί αυτό λειτουργεί σε βάρος της ασφάλειας της εργασίας του. Ακριβώς. Να μπορεί ο εργαζόμενος να δουλεύει 8 ώρες και να μπορεί να ζει αυτός και την οικογένειά του με μια αξιοπρέπεια. Και όχι να χρειάζεται να γίνει 1000 κομμάτια. Κύριε Μπεκρή, θα παρακολουθούμε το θέμα και θα παρακολουθούμε και τις εξελίξεις. Και ευχόμαστε να βρεθεί λύση, αν μη τι άλλο, για τις ανάγκες όλων σας των εργαζομένων εκεί, αλλά και στη μνήμη του Δημήτρη Δαγκλή, θα έλεγα εγώ. Προφανώς. Προφανώς. Ο θάνατος του Μίτσου ήταν η σταγόνα που ξεχύλισε το ποτήρι και πάντα λέγαμε ότι θέλουμε να βρεθεί λύση πριν θρηνήσουμε συνάδελφο, αδελφό μας. Το λέγαμε από την πρώτη στιγμή. Κύριε Μπεκρή, ευχαριστούμε πολύ για την συνομιλία. Να πάνε όλα καλά.